Αλλά όλο το χωριό λέει ότι η αδελφή σου τα έχει με αυτόν τον Γεωργιανό. Την αλήθεια λένε δηλαδή. Κόπη, θέλω να σου πω κάτι εδώ και καιρό. Ε, τι περιμένεις, πες το. Θέλω να σε παντρευτώ. Τα παιδιά της το ξέρουν. Να κάνω εγώ την κόμενά σου. Φίχη μου, για 2-3 μέρες, όσο θα είμαστε στο χωριό. Μετά πάλι φίλοι. Παπα. Είχατε καλό ταξίδι. Μια χαρά. Χάλια. Και είστε φίλος του Γρηγόρη. Αδερφικός. Α, εγώ που είμαι αδελφή του, δηλαδή να παρεξηγηθώ. Α, χάρηκα, όχι βέβαια. Εσείς τη αδερφή του, εγώ είμαι η αδερφή ψυχή του. Δεν μου είπατε, κύριε Πόπη, πότε είναι το καλό γάμος. Το Σάββατο. Όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι, κανένας δεν θέλει αυτό το γάμο. Αυτά τα λουλούδια είναι για την κυρία. Μωρό μου. Αγάπη μου. Γιατί την είπε μωρό του. Γιατί τον είπε αγάπη της. Μωρέ και του θανατά να είμαστε όλοι, αυτή το γάμο θα τον κάνει. Ναι, αλλά αν πέσει αυτός του θανατά. Κάτσε. Λες δηλαδή να το σκοτώσουμε. Πώς θα το σκοτώσουμε. Να, ο παππούς σας λένε ότι στην κατοχή είχε κρύψει ένα κασελάκι με λίρες κάπου στο χωράφι. Μήπως ψάχνετε τις λίρες του Θόδωρου Καραρίγα. Πρώτα πείτε μου που είναι οι λίρες. Κυρία Καραρίγα. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Έχω να σας πω δύο πραγματάκια για τον Αρτέμι. Σκάσε! Αντίο. Θα με σκοτώσεις με τόσο κόσμο μέσα. Αλλά βέβαια και ο κόσμος το τόσο το κάνει τόσο. Αλήθεια, το σύν